Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο του Sombrero Crew. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να κάνουμε color grade το υλικό μας, τι διαδικασία ακολουθώ εγώ και ποιο είναι το πιο απλό νούτρι που μπορείτε να το πάρετε έτσι όπως είναι και να το βάλετε σε όλες τις κάμερες, όλο το υλικό, ό,τι έχετε τραβήξει ποτέ. Οπότε, πάμε για ένα πάρα πολύ βασικό νότρι, το οποίο μπορεί να βοηθήσει οποιουσδήποτε θέλουν είτε να ξεκινήσουν να χρωματίζουν τα βίντεο τους, είτε απλά θέλουν να παίρνουν flat εικόνα και να μπορούν να τη μετατρέψουν σε μια πιο όμορφη εικόνα, είτε κάποιος που μπορεί απλά να θέλουν να βάλουν ένα LUT πάνω στην εικόνα τους και κατευθείαν να δώσουν μια συγκεκριμένη χρωματική παλέτα. Θα σας δείξω πώς πρέπει να κινούμαστε. Θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες βασικές τεχνικές, θα χρησιμοποιήσουμε το DaVinci 18, αν και στο καινούριο DaVinci μετά το update έχει κάποια πραγματάκια τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν ακόμη παραπάνω, θα δούμε το καινούριο DaVinci από το επόμενο βίντεο. Να πω ότι το συγκεκριμένο βίντεο είναι sponsored κατά κάποιο τρόπο από την εταιρεία μας που ονομάζεται Chroma και ασχολείται αποκλειστικά με το color grade. Μπορείτε να βρείτε το Chroma στο Instagram, στο οποίο θα ανεβαίνουν κατά καιρούς πολύ ωραία tutorial και before και afters. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Εδώ βλέπουμε ένα clip που είναι τραβηγμένο με Sony S-Log από το τελευταίο βίντεο clip που τραβήξαμε σαν εταιρεία. Θα το έχω link στο description άμα θέλετε να το δείτε ολόκληρο. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι βήματα ακολουθούμε για να πάμε από αυτό σε αυτό σε αυτό. Για αρχή, πολύ σημαντικό είναι να αλλάξουμε το output color space σε DaVinci Wide Gamut και Intermediate και το Rec 709 σε Rec 709, όχι συν Gamma 2.2. Θα ακολουθήσει το μέλλον βιντεάκι που εξηγούμε γιατί χρησιμοποιούμε DaVinci Wide Gamut και γιατί Rec 709 2.2, Gamma 2.2, στο οποίο θα μιλήσουμε πιο in depth για το τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια γλώσσα χρώματος και μας βολεύει σαν colorist να χρωματίζουμε σε DaVinci Wide Gamut γιατί είναι μια χρωματική παλέτα πολύ πιο ανοιχτή από το Rec 709 που είναι εξ αρχής ρυθμισμένο το DaVinci. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Τα node που θα χρησιμοποιήσουμε είναι 4 για αρχή. Το πρώτο node που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι ένα node του Noise Reduction, άμα χρειάζεστε Noise Reduction, εδώ δεν χρειαζόμαστε Noise Reduction γιατί είναι τραβηγμένο πολύ ανοιχτό και χαμηλό ISO, αλλά θα σας δείξω πώς χρησιμοποιούμε σωστά το Noise Reduction και περνάμε στο πρώτο node το οποίο το ονομάζουμε Color Space Transform, ωραία, που ουσιαστικά θα πάρουμε την εικόνα αυτή να τη μετατρέψουμε σε Wide Gamut, δηλαδή είναι από ό,τι έχουμε τραβήξει σε Wide Gamut, σε DaVinci Wide Gamut. Ωραία. Εδώ είναι που θα αρχίσουμε να χτίζουμε το νότρι μας και εδώ είναι Color Transform από DaVinci Wide Gamut του Rec 709. Ορίστε. Κάπως έτσι έχουμε ξεκινήσει να χτίζουμε το νότρι σωστά, έτσι όπως πρέπει να χτίζονται τα νότρι και θα σας δείξω στη συνέχεια, άμα θέλουμε να βάλουμε κάποιο LUT, πώς μπορούμε να το βάλουμε. Λοιπόν, για αρχή βάζουμε εφέ στο πρώτο, χρησιμοποιούμε του, ήταν τραβηγμένο το συγκεκριμένο βίντεο, το συγκεκριμένο clip, ξαναλέω, είναι τραβηγμένο σε S-Log Sony Gamut 3 Cine και S-Log εδώ σε DaVinci Wide Gamut σε DaVinci Intermediate. Ωραία. Και πηγαίνουμε από... Στη συνέχεια βάζουμε άλλο ένα Color Space Transform στο τελευταίο node και είναι εδώ που θα πάμε από DaVinci Wide Gamut σε Rec 709 Rec Gamma 2.2. Και ουσιαστικά έτσι έχουμε κάνει την μετατροπή μας από Sony S-Log σε DaVinci Wide Gamut. Εδώ τώρα, ό,τι θέλουμε να κάνουμε, το κάνουμε στη μέση. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο Color Space Transforms, μπορούμε να φτιάξουμε και να προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε οτιδήποτε θέλουμε στην εικόνα μας. Το μόνο πράγμα που πηγαίνει
μετά το transform είναι το lat. Λοιπόν, εγώ θα βάλω λίγο contrast. Λίγο θα ανεβάσω, κατεβάσω, να φέρω την εικόνα μας εκεί που την θέλω. Βλέπω μόνο τα nodes, τα scopes κάτω. Να έρθουν όλα σωστά. Και είμαστε κάπου εδώ που δεν έχουμε καμένα ούτε μαύρα ούτε λευκά. Και αυτή η εικόνα είναι έτοιμη να φύγει, να πάει στο βίντεο κλιπ, άμα δεν θέλουμε να περάσουμε κάποιο extra step ή να κάνουμε κάποιο χρωματισμό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα πολύ βασικό νότρι, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παντού σε όλα σας τα project. Όσον αφορά το noise reduction, μπορούμε να βάλουμε noise reduction από εδώ, το βάζουμε στο 1, γύρω στο 10 με 15, και αυτό που μου άρεσε να κάνω είναι να σπάω εδώ την αλυσίδα και να βάζω και το chroma ελαφριά γύρω στο 8 με 10. Τώρα, άμα ξεκινήσει να παίζει το clip, βλέπουμε ότι κολλάει. Για να αποφύγουμε αυτό το κόλλημα του clip, μπορούμε να κάνουμε τα εξή step. Δεξί κλικ πάνω στο noise reduction, node cast on. Και από το playback, να πάμε εδώ που λέει render cast και να το κάνουμε user. Αυτό σημαίνει ότι το noise reduction αυτή τη στιγμή θα γίνει render και μετά ό,τι και να πειράξουμε εμείς δεν θα χαλάσει. Τώρα, σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε κάποιο LUT, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε άλλο ένα node, να χρησιμοποιήσουμε άλλο ένα color space transform και αυτό που θα αλλάξουμε ουσιαστικά REC 709, γάμα 2-2, αυτό που θα αλλάξουμε ουσιαστικά είναι το output γάμα σε σύνεων film log. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τώρα ότι όταν θα πάω να βάλω εγώ σε επόμενο node το LUT μου θα είναι ήδη τέλειο. Ακριβώς γιατί τα LUT είναι φτιαγμένα να μπαίνουν σε output γάμα σύνεων film log και όχι γάμα 2.2. Οπότε, με το που αλλάξω εγώ αυτό εδώ το transform, βλέπουμε ότι η εικόνα μας έρχεται ακριβώς εκεί που πρέπει να έρθει. Και από εκεί και πέρα πάλι μπορούμε να παίξουμε ανάμεσα στα Color Space Transform και να φέρουμε ακριβώς εκεί που θέλουμε το exposure της εικόνας μας. Και κάπως έτσι, ας πούμε, σαν τελικό βήμα αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να κάνω δεξί κλικ έχοντας διαλέξει και τα δύο και πατάμε εδώ που λέει Create Compound Node. Οπότε αυτό εδώ, το Compound Node, είναι ουσιαστικά το LUT. Ανοίγοντας και κλείνοντας αυτό εδώ, βλέπουμε τη διαφορά με και χωρίς το LUT. Χωρίς να έχουμε πειράξει σχεδόν τίποτα, σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, με ένα πάρα πολύ απλό node, με ένα πάρα πολύ απλό node tree, έχουμε καταφέρει να έρθουμε από το flat εδώ. Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση του τι έχουμε κάνει. Πρώτο βήμα, noise reduction. Το noise reduction μπαίνει πριν από όλα τα nodes. Οπότε, άμα θέλουμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε noise reduction, το βάζουμε πρώτο. Εγώ δεν θα το αφήσω κλειστό. Και ξεκινάμε. Color Space Transform, σε DaVinci Wide Gamut, αφήνω κενό, πηγαίνω στο τελευταίο ή προτελευταίο node και το κάνω σε μετατροπή σε REC 709. Από εκεί και πέρα, φτιάχνω την εικόνα μου όπως θέλω και με ένα compound node, που σημαίνει ότι έχω χρησιμοποιήσει ένα color space transform ακόμα για να πάμε σε scene log, και το LUT που θα διαλέξουμε, μπορούμε να έρθουμε πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα σε αυτήν εδώ την εικόνα, η οποία όταν θα την κάνουμε export θα βγει ακριβώς έτσι. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε. Ό,τι βλέπουμε στην οθόνη μας να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά από μένα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εικόνα για μένα θέλει ακόμα αλλαγές. Δηλαδή, εγώ δεν έχω τελειώσει με αυτήν την εικόνα, δεν είμαι ευχαριστημένος με το color grade αυτής της εικόνας, αλλά αυτό το Notary μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα να ξεκινήσουμε να τελειοποιήσουμε την εικόνα μας. Σε επόμενο βίντεο θα σας δείξω πώς έχω χρωματίσει ακριβώς τη συγκεκριμένη εικόνα.
και θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπόλοιπα εργαλεία του Color Tab στο DaVinci. Άμα σας άρεσε και άμα σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το επεισόδιο, αφήστε ένα σχόλιο κάτω και σας περιμένω σε επόμενο επεισόδιο που θα χρωματίσουμε τη συγκεκριμένη εικόνα.